Αισθάνθηκα κάπως αμήχανα, με ποια έννοια, ότι τη βρήκα πάρα πολύ μικρή όταν την είδα. Δηλαδή την περίμενα μεγαλύτερη. Γιατί εγώ, κακά τα ψέματα, έχω πέρασει και σε μια ηλικία πλέον που θα μπορούσα να με χαρακτηρίσει άνετα και μεσήλικα. Οπότε, ναι, σοκαρίστηκα όταν την είδα και μάλιστα πήγα στον Ανδρέα και του είπα: εσύ, μήπως μας παρεξηγήσουν. Αυτή ήταν η πρώτη μου εντύπωση από την κυρία Νεοφύτου. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μας πρόβα, αυτό που σου λέω πάντα. Θυμάμαι ο Τάσος κατευθείαν με κοίταξε στα μάτια για να μου φύγει όλο το άγχος, να μας φύγει πρώτη... Πώς το λες? Το άγχος, το track, επειδή ας πούμε σαν πιο έμπειρος εγώ τέλος πάντων, για να ξεπεράσουμε γρήγορα το, ναι, αίσθημα του ότι θα κάνουμε το ζευγάρι και πρέπει να έχουμε μια οικειότητα ανάμεσά μας, άρχισα να την καρφώνω κατευθείαν στα μάτια. Και εγώ ντρεπόμουν. Αλλά ήτανε ωραίο, αν το θυμάμαι. Ναι, τώρα. Ναι, τώρα πια είναι ωραίο να το θυμόμαστε. Α, εγώ την έχω και πρόσφατη. Ποια? Εγώ την έχω και πρόσφατη. Ξέρετε, πολλές φορές όταν παρακολουθούν κάτι οι τηλεθεατές, είναι πολύ αστείο το να παρακολουθείς το πώς έχει γυριστεί κάτι και το πώς έχει δημιουργηθεί κάτι. Ποια άλλες? Λοιπόν, για την ερωτική σκηνή, την τελευταία, η οποία δεν ξέρω αν θα έχει προβληθεί κιόλας μέχρι να το δείξουν. Ναι. Έριξαν πολύ γέλιο. Ναι. Και ρίχνουμε γενικά πολύ γέλιο με την Αντιγόνη. Αγαπημένη μου όμως σκηνή εμένα είναι αυτή που κάναμε στη φυλακή, όταν ήρθες να με δεις. Σαφέστατα, ας πούμε, καλλιτεχνικά, υποκριτικά, σε όλο το πλαίσιο, ας πούμε, της σειράς. Ναι, ναι. Ναι, εμένα αυτή είναι η αγαπημένη που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, προχθές με αυτή την ερωτική, εντάξει, γελάσαμε πολύ. Εντάξει, πολύ, ναι. Αλλά ναι, εμένα η αγαπημένη μου είναι αυτή που ήρθες να με δεις. Η αγαπημένη μου σαφέστατα και εμένα είναι αυτή. Ναι. Ναι. Θα περάσουμε δύσκολα. Αλλά θα μας φέρουν πιο κοντά. Τα προβλήματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν τώρα και η Βανά Δημητρίου να την κρατήσει ήρεμη. Εκεί που έχεις στην ηρεμία και στην ηρεμία, ξέρεις, αρχίζουν και οι καταιγίδες, οι ανατροπές. Ναι. Ανάμεσά μας δεν θα περάσουμε δύσκολα. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι εκεί που ξέρουμε. Ναι, είμαστε ένα αγαπημένο βράδυ. Υγεία, πνευματική, σωματική, αγάπη, και κανένας άνθρωπος και κανένα παιδί στον δρόμο. Υγεία. Υγεία. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Υγεία. Και φιλία. Φιλία. Εννοείται, μακάρι να σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι στην Ουκρανία, γιατί ακόμη συνεχίζονται. Και γενικά, ο κόσμος να είναι ελεύθερος, να σταματήσει και η κριτική που κάνει ο ένας τον άλλον. Έτσι θα έρθει και η ελευθερία. Και θα συμπληρώσω εγώ. Να χαμογελάνε και να γελάνε με την ψυχή τους, όπως η κυρία από εδώ.